Η απάντηση σε αυτή την πολυεπίπεδη κρίση που περνάει η χώρα έχει υποθεί πολλές φορές ότι θα δοθεί με την καινοτομία και τη γνώση, με την εκπαίδευση. Είμαστε εδώ, στον μοναδικό χώρο των κήπων του Μεχμέτ Αλή, για να συζητήσουμε με τον αναπληρωτή πρόεδρο του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Δημήτρη Μπαντέκα για το νέο νόμο για την έρευνα, ο οποίος έχει τεθεί σε ισχύ εδώ και λίγα 24 ώρα, αλλά και για τα μεταπτυχιακά προγράμματα του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, για το μέλλον του ΤΕΙ, αλλά και για το μέλλον της χώρας συνολικά, με δεδομένη την κρίση η οποία είναι κυρίαρχη σε όλους τους τομείς και τις εκφάνσεις του δημόσιου βίου. Κύριε Μπαντέκα, η υπέρβαση της κρίσης απαιτεί ανάπτυξη και προϋπόθεση της ανάπτυξης είναι η έρευνα. Ο νέος νόμος για την έρευνα είναι γεγονός, με τη σφαγίδα αυτής της κυβέρνησης. Κομίζει κάτι ελπιδοφόρο ή έχουμε μια από τα ίδια? Κοιτάξτε, υπήρχε ένας παλιότερος νόμος για την έρευνα με την προηγούμενη κυβέρνηση. Τώρα έρχεται η καινούργια κυβέρνηση και κάνει ένα νέο νόμο. Σαφώς υπάρχουν αρκετά πράγματα βελτιωμένα. Και μάλιστα δεν είναι νόμος μόνο για την έρευνα. Περιλαμβάνει, αν θα δείτε, είναι πάρα πολλά. Έχει γύρω στα 80 άρθρα. Περιλαμβάνει και διατάξεις τόσο για την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και τις τρεις βαθμίδες δηλαδή. Όσον αφορά μόνο και για την έρευνα, είναι διατάξεις τις οποίες οργανώνει τα ερευνητικά κέντρα, τις διοικήσεις τους, τις εκλογές τους και πώς μπορούν να συνεργάζονται με τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ. Τώρα, στη συνέχεια, όσον αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση, εκεί έχει 2-3 στοιχεία, αρκετά καλά για μας τουλάχιστον. Ένα είναι ότι για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα στα ΤΕΙ να συνδιοργανώνουν με τα πανεπιστήμια τρίτο κύκλο σπουδών, δηλαδή διδακτορικά. Όχι αυτοδύναμα. Όχι αυτοδύναμα. Σε συνεργασία. Σε συνεργασία. Αρχικά. Και όπως. Ουσιαστικά αυτό είναι το πρώτο βήμα για. Το πρώτο βήμα έτσι είχε γίνει και στα μεταπτυχιακά. Ξεκινήσαμε με τα πανεπιστήμια για μια τετραετία-πενταετία και στη συνέχεια, εφόσον απέδειξαν τα ΤΕΙ ότι μπορούν επάξια να λειτουργήσουν μεταπτυχιακά προγράμματα, δόθηκαν τα αυτοδύναμα μεταπτυχιακά στα ΤΕΙ. Έτσι λοιπόν γίνεται η πρώτη προσπάθεια τώρα σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια, με συνεπίβλεψη. Στην ουσία δηλαδή, τι λέει ο νόμος, ότι μπορεί ένα τμήμα του ΤΕΙ Καβάλας με ένα πανεπιστήμιο, το Δημοκρίδιο, το Αποθού, το Μετσόβιο, οποιοδήποτε, με ένα άλλο τμήμα δηλαδή, συνήθως ομοειδή τμήμα, να μπορεί να δώσει διδακτορικό σε κάποιον φοιτητή. Και έτσι θα υπάρχουν δύο συνεπιβλέποντες, ένας καθηγητής από το πανεπιστήμιο και ένας καθηγητής από το ΤΕΙ. Σιγά σιγά αυτό δεν θα δώσει μόνο τη δυνατότητα στα ΤΕΙ να κάνουν αυτή τη συνεργασία και να δίνουν διδακτορικά μαζί με τα πανεπιστήμια, αλλά θα υπάρχει και μεγαλύτερη όσμωση ερευνητική μεταξύ των πανεπιστήμιων και των ΤΕΙ. Έτσι. Κύριε Μπαντέκα, σίγουρα χρήσιμα όλα αυτά και το πιο χρήσιμο απ' όλα είναι ότι πρόκειται για ακόμη ένα βήμα αναβάθμισης των ΤΕΙ σε τεχνολογικά πανεπιστήμια. Το ερώτημα όμως είναι το εξής, κατά πόσο αυτό το βήμα μπορεί όντως να φέρει ουσιαστικές αλλαγές σε επίπεδο έρευνας. Έρευνας και πράξης όμως. Mm-hmm. Έρευνας μόνο ακαδημαϊκής. Η έρευνα μόνο σε ακαδημαϊκό επίπεδο χρήσιμη είναι, αλλά δεν είναι αυτό που λείπει από τη χώρα στη συγκεκριμένη περίοδο. Αυτό που λείπει από τη χώρα είναι η έρευνα σε συνδυασμό με την πράξη. Με άλλα λόγια, η καινοτομία. Mm-hmm. Εδώ υπάρχουν αλλαγές. Κοιτάξτε να δείτε, ένας νόμος εξαρτάται από την εφαρμογή που θα κάνουν τα μέλη τα οποία εμπλέκονται. Μπορεί να έχεις ένα πάρα πολύ καλό νόμο. Αλλά να εφαρμόζεται. Αλλά να μην εφαρμόζεται με τον χειρότερο δυνατό τρόπο. Εδώ εμείς τουλάχιστον αυτό που μπορώ να μιλήσω είναι για το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ας το λέμε ΤΕΙ Καβάλας, όπως το ξέραμε. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα αυτή να εκμεταλλευτούμε πλήρως τον νόμο. Και τι εννοώ. Έχουμε πάρει μια χρηματοδότηση από την περιφέρεια, η οποία ολοκληρώθηκε, 11 εκατομμυρίων ευρώ, και έχουμε ένα φοβερό ερευνητικό εξοπλισμό. Έχουμε τη σύνδεση του GRID με το CERN. Έχουμε δημιουργήσει επάνω με αυτόν τον εξοπλισμό το ερευνητικό κέντρο ύφεστος. Έτσι λοιπόν, μέσω του ερευνητικού κέντρου μπορούμε, πλέον το ΤΕΙ με αυτά τα μηχανήματα έχει γίνει ερευνητικό κέντρο. Ίσως ένα από τα καλύτερα ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα όσον αφορά τον εξοπλισμό. Διότι
Αυτό που λείπει στα ερευνητικά κέντρα συνήθως είναι ο εξοπλισμός. Το προσωπικό το βρίσκεις είτε σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια, όπως είπα πιο μπροστά, ή με άλλα ερευνητικά κέντρα, ή πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού. Μάλιστα, ένας ερευνητικός εξοπλισμός που αποκτήθηκε εν μέσω κρίσης. Εν μέσω κρίσης, έτσι. Λοιπόν, αυτός ο εξοπλισμός μας βοηθάει πάρα πολύ. Εμείς ως ΤΕΗ, σε σχέση με τα άλλα ΤΕΗ στην Ελλάδα, είμαστε σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο, με μεγάλη διαφορά. Και αυτό φάνηκε από το γεγονός, θα σας πω, από την εξωτερική αξιολόγηση που έγινε στα ΤΕΗ και στα πανεπιστήμια της χώρας. Στο ΤΕΗ Καβάλας πήραμε το άριστα σε τομείς όπου δεν τις έχουν πάρει ούτε τα πανεπιστήμια. Δηλαδή, στον τομέα των μεταπτυχιακών σπουδών έχουμε πάρει άριστα. Άριστα δεν έχει πάρει ούτε το Δημοκρίτιο ούτε το Αριστοτέλειο. Μήπως εκείνα τα ιδρύματα βαθμολογούνται με άλλα αυστηρότερα κριτήρια? Τα ίδια ακριβώς. Τα ίδια ακριβώς κριτήρια. Με τους ίδιους παραμέτρους. Με την ίδια. Υπάρχουν τα κριτήρια της ΑΔΥΠ. Η ΑΔΥΠ δεν κρίνει ένα πανεπιστήμιο και ένα ΤΕΗ ή ένα άλλο πανεπιστήμιο με διαφορετικά κριτήρια. Οι άνθρωποι βέβαια αλλάζουν, οι κριτές. Αλλά πρέπει να έχεις τα. Το κριτήριο είναι το ίδιο. Ή το έχεις είτε δεν το έχεις. Και μάλιστα είναι κριτήρια τα οποία δεν επιδέχονται αφισβήτησης. Ή έχεις εξοπλισμό ή δεν έχεις. Ή έχεις προσωπικό ή δεν έχεις. Ή έχεις δημοσιεύσεις ή δεν έχεις. Ή έχεις συνεργασίες ή δεν έχεις. Αυτά πρέπει να τα αποδείξεις. Και εμείς τα έχουμε αποδείξει. Ήρθαν οι άνθρωποι και είδαν συνεργασίες με το ΣΕΡΝ, ας πούμε. Είδαν με πολύ μεγάλα κέντρα του εξωτερικού. Είδαν εξοπλισμό. Είδαν και μας βάλαν άριστα. Και εμείς έχουμε αυτό που εγγράφει και η αξιολόγηση. Ότι μεταφέρουμε την τεχνογνωσία της έρευνας, δεν την κάνουμε, αυτό που είπατε πιο μπροστά, δεν την κάνουμε μόνο για να γράψουμε ένα άρθρο. Δεν μένει σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Όχι. Έχει δύο τομείς από εκεί και κάτω. Μεταφέρεται πρώτα στους προπτυχιακούς φοιτητές, δηλαδή η γνώση που παρέχεται από την έρευνα, τη μεταφέρουμε και στους προπτυχιακούς φοιτητές. Τους ενημερώνουμε για την εξέλιξη τεχνολογίας και της επιστήμης τους. Και το δεύτερο, απευθυνόμαστε στις επιχειρήσεις. Έχουμε συνεργασίες με τις επιχειρήσεις για νέα καινοτόμα προϊόντα. Σε αυτόν τον άξονα είναι πλέον και ήρθε να μας βοηθήσει και το Ίδρυμα Νιάρχος. Δηλαδή? Το Ίδρυμα Νιάρχος μίλησε μαζί μας, ήρθε, έλεγξε τον εξοπλισμό, έλεγξε το ΤΕΗ και μας έδωσε υποτροφίες 900.000 ευρώ ώστε να βγάλουμε 15 project των 60.000 ευρώ για 2 χρόνια σε 15 επιστήμονες που έχουν καινοτόμες ιδέες οι οποίες θα οδηγήσουν σε εμπορεύσιμο προϊόν. Και πώς μπορεί να ξέρει κανείς από την αρχή αν θα είναι εμπορεύσιμο το προϊόν? Θα σας πω. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στον αέρα η πρόσκληση. Υπολογίζουμε ότι θα έρθουν πάρα πολλοί ερευνητές από όλη την Ελλάδα που θα πούν την ιδέα τους. Βεβαίως η ιδέα δεν είναι απλά έχω μία ιδέα. Θα πρέπει να την τεκμηριώσουν είτε με κάποια δημοσίευση που έχουν κάνει είτε μια πατέντα. Διότι ο στόχος του project είναι εφόσον πάρεις την υποτροφία να κάνεις την έρευνά σου για 2 χρόνια, θα σε χρηματοδοτήσουμε με 60.000 ευρώ όπου θα είναι και ο μισθός σου και τα αναλώσιμα και ό,τι χρειαστείς, αλλά στο τέλος το παραδοταίο θα είναι το προϊόν πάνω στο τραπέζι. Όχι θεωρητικά, όχι θα μου βγάλεις μια δημοσίευση που θα λες ότι έκανα κάτι και μπορεί να βγει αυτό, το θέλω στο τραπέζι. Δημιούργησα κινητό τηλέφωνο, πάρτο, επάνω στο τραπέζι, ώστε να καλέσουμε εταιρείες και να πούμε ποια θέλει να το εμπορευτεί, να το βγάλει σε γραμμή παραγωγής. Αυτός είναι ο στόχος. Τώρα, πώς θα δούμε από αυτές τις ιδέες όλες ποια θα δείχνει προς εμπορεύσιμο προϊόν? Θα υπάρχει μια επιτροπή, η οποία αποτελείται και από ακαδημαϊκούς, είναι μέσα ο πρόεδρος, είναι ο διευθυντής του ερευνητικού κέντρου, υφεστός ο κ. Βανσάντ, αλλά είναι και ο κ. Σουκουλιάς, ο υπεύθυνος της Επιτροπής Έρευνας της Περιφέρειας, ο οποίος είναι σε επιχείρηση διευθυντής. Έχουμε δηλαδή και από τις επιχειρήσεις. Θα ρωτήσουμε, θα δούμε ότι από όλες αυτές τις ιδέες ποια θα μπορέσει να οδηγήσει σε εμπορεύσιμο προϊόν. Έτσι λοιπόν πιστεύουμε ότι θα έχουμε μέσα στη διετία 15 καινοτόμα εμπορεύσιμα προϊόντα.
Δεν ξέρω αν θα πετύχουν όλα. Μια πρώτη επαφή με τις επιχειρήσεις για αυτό το πρόγραμμα και για αυτές τις υποτροφίες έχετε κάνει? Έχουμε κάνει με μεγάλες επιχειρήσεις. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί η επιχείρηση σε αυτή την οικονομική κρίση, καμία επιχείρηση δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει έρευνα. Έτσι. Εδώ δεν έχουν οι άνθρωποι να πληρώσουν το ΙΚΑ, την εφορία και όλα αυτά. Έχει λοιπόν η εταιρεία και λέει, εσύ θα χρηματοδοτήσεις αυτά τα 60.000 που έπρεπε να τα βάλω εγώ, γιατί αυτό γίνεται στο εξωτερικό. Έρχεται στο ΤΕΙ, έρχεται στο Πανεπιστήμιο εταιρεία και λέει, θέλω να παράγω ένα προϊόν σύμφωνα με αυτό, με το αντικείμενό μου, και συνεπώς αυτός ο φοιτητής είναι κατάλληλος να μου κάνει ένα εμπορεύσιμο προϊόν. Δίνω εγώ 60.000 ευρώ σαν εταιρεία, ώστε να το αναπτύξει μέσα στο ακαδημαϊκό χώρο, με την ελευθερία που έχει, με την έρευνα, με τις δυνατότητες και τον εξοπλισμό. Εδώ λοιπόν αφαιρούμε αυτό το μεγάλο βραχνά από τις εταιρείες. Το πληρώνουμε εμείς, το πληρώνει το Ίδρυμα Νιάρχος. Και έτσι λοιπόν δωρεάν δημιουργούμε καινοτόμα προϊόντα, ώστε να έρθουν οι επιχειρήσεις κατά προτίμηση της περιφέρειας να μπορέσουν να το βάλουν στην παραγωγή. Και εφόσον δεν επιληθεί ενδιαφέρον από επιχειρήσεις της περιφέρειας ή δεν καλυφθεί τότε, το ενδιαφέρον, τότε όποια επιχείρηση έρθει. Γιατί συνήθως αυτά τα καινοτόμα προϊόντα, να μην ξεχνάμε ότι χρειάζεται και μια επιχείρηση η οποία να είναι μεγάλη. Δηλαδή μια επιχείρηση που απασχολεί 2-3 άτομα δεν μπορεί να στηρίξει μαζική παραγωγή προϊόντων. Έχουμε όμως τέτοιες επιχειρήσεις στην περιφέρεια. Έτσι, δεν θέλω να τις ονομάσω, αλλά όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν 10-20 επιχειρήσεις δυνατές που κάνουν εξαγωγές, που έχουν αυτή τη δυνατότητα. Αλλά στη συγκεκριμένη συγκυρία δεν μπορεί να δώσει 60 και 60. Η ιστορία με τις χορηγίες του Ιδρύματος Νιάρχος είναι αυτό, σαν να λέμε θερμοκοιτίδα καινοτομία, σαν ένα τέτοιο πράγμα. Ακριβώς. Όπου όχι μόνο αυτό, θα προχωρήσουμε παρακάτω. Ήδη υπάρχει στο ΕΣΠΑ της περιφέρειας η συνέχεια. Δηλαδή και εμείς και το Πανεπιστήμιο, όπως χρηματοδοτεί τώρα ο Νιάρχος για 15 προτάσεις για 2 χρόνια, θα χρηματοδοτήσει η περιφέρεια στη συνέχεια. Αλλά μέχρι να βγει το νέο ΕΣΠΑ, εμείς κάνουμε το πρώτο βήμα με το Ίδρυμα Νιάρχος. Όπου αυτά τα 15 παιδιά, τα οποία θα δημιουργήσουν αυτά τα προϊόντα, θα δημιουργηθεί η θερμοκοιτίδα στο ΤΕΙ, όπου εκεί πλέον, από το budget που έχουν των 60.000 ευρώ, δεν θα είναι μόνο για να το δημιουργήσουν, αλλά να κάνουν και ένα business plan. Και επομένως μέσα στη θερμοκοιτίδα θα αναπτυχθεί, πιθανόν να αναπτυχθούν και spin-off επιχειρήσεις, να αναπτυχθούν και άλλα πράγματα. Μόνο έτσι μπορούμε να βγούμε από το αδιέξοδο που υπάρχει σε αυτή τη χώρα. Εγώ δεν σας λέω 15 φοβερά καινοτόμα προϊόντα, 1-2 να βγουν. Δύο προϊόντα που να τα έχουμε στο τραπέζι μας, στο σπίτι μας. Ακριβώς. Το προϊόν βέβαια, ναι, δεν είναι ανάγκη να είναι ξέρετε, ένα κινητό, κάτι πάνω, μπορεί να είναι ένα software. Μακάρι να είχαμε δημιουργήσει εμείς το Facebook, έτσι, ή την Google. Στις μέρες μας το διαδίκτυο είναι έτσι πλούτος. Είναι μακάρι, ας πούμε, ότι να σκεφτούμε ότι δεν είχε δημιουργηθεί το Google και από αυτές τις καινοτόμες ιδέες θα δημιουργούνταν το Google. Δεν είναι κάτι που αυτό το βλέπεις, απτό, αλλά φανταστείτε τι κέρδη φέρνει. Έτσι είναι από τις μεγαλύτερες εταιρείες πλέον του κόσμου. Γι' αυτό λοιπόν 1-2 τέτοιες να βγουν στο τέλος, μεγάλες δηλαδή, που να έχουν μεγάλο εμπορεύσιμο ενδιαφέρον, δεν θες κάτι παραπάνω για την περιφέρεια. Κύριε Πατέκα, αν να συμπληρώσω, ναι, συγγνώμη, ότι δεν είναι μόνο ότι θα δημιουργήσουμε το προϊόν. Βασικά το Ίδρυμα Νιάρχος χρηματοδότησε αυτή τη προσπάθεια για να μην έχουμε το brain drain, να μην φύγουν μυαλά καλά στο εξωτερικό. Εκεί είναι ο πρώτος στόχος. Να κρατήσεις αυτά τα 15 τα καλά τα μυαλά εδώ για μια διετία, να μπορούν να επιβιώσουν. Θα φύγουν στο εξωτερικό χιλιάδες μυαλά τώρα. Ναι, αλλά έστω 15. 15 στο ΤΕΙ Καβάλας, αλλά 15-20 στη Θράκη, ναι, 15 στο Μετσόβι. Θα σου φύγουν και αυτά. Ας κρατήσουμε ό,τι μπορούμε. Αυτό κάνουμε. Μακάρι να μπορούσε το Ίδρυμα Νιάρχος ή η πολιτεία να μας δώσει αντί για 900.000 ευρώ 20 εκατομμύρια, να κρατήσουμε 500 παιδιά, αλλά δεν υπάρχει. Κύριε Πατέκα, το Ίδρυμα Νιάρχος επέλεξε μόνο το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ή και άλλα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά? Όχι, αυτή τη στιγμή έχει επιλέξει μόνο το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Προφανώς έχουν απευθυνθεί στον Ίδρυμα Νιάρχος και άλλα πανεπιστήμια και ΤΕΗ, αλλά ήδη ότι έχουμε νέο και καινούριο και πολύ μεγάλο ερευνητικό εξοπλισμό, ότι έχουμε τους καθηγητές. Είναι αναλόγια τις προϋποθέσεις. Τις προϋποθέσεις. Έχουν κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να σου δώσουν αυτά τα χρήματα. Δεν τα μοιράζει. Δεν είναι κοινοφιλής οργανισμός το Ίδρυμα Νιάρχος, ξέρετε. Πρέπει να πιστέψει ότι θα έχει αποτελέσματα. Αλλιώς δεν θα κάνει δώρο. Κύριε Παντέκα, αν εξαιρέσουμε αυτό το πραγματικά εξαιρετικά ελπιδοφόρο πλάνο, εξαιρετικά ελπιδοφόρο σχέδιο, μέχρι τώρα το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε ό,τι αφορά την καινοτομία έχει κάνει βήματα ικανοποιητικά, κατά τη δική σας γνώμη? Ναι, έχουμε κάνει και έχουμε δημιουργήσει καινοτόμα προϊόντα, ξέρετε. Και αυτά είναι στα μεταπτυχιακά μας. Για παράδειγμα, στο τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών έχουμε το μεταπτυχιακό καινοτομία στην τεχνολογία και επιχειρηματικότητα. Εκεί έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλά καινοτόμα προϊόντα, μικρά προϊόντα, από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές στις μεταπτυχιακές διατριβές τους. Τους οποίους σιγά σιγά ερχόμαστε σε επαφή με τις επιχειρήσεις και ενδιαφέρονται πάρα πολλά, πάρα πολλοί επιχειρήσεις, και μάλιστα αρκετά από αυτά τα έχουμε στείλει για πατέντες, να πατενταριστούν, ώστε να έχουμε. Μπορείτε να αναφέρετε έτσι ενδεικτικά ορισμένα από αυτά? Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Έχει δημιουργηθεί ένα φυτόριο. Ξέρετε, παίρνει το σπόρο. Μάλιστα ήταν ένας γεωπόνος μεταπτυχιακός στο μεταπτυχιακό μας φοιτητής, ο οποίος είχε την εξής ιδέα και συνεργάστηκε μαζί με ένα ηλεκτρονικό εκεί, παίρνοντας το σπόρο της ντομάτας. Γίνεται μέσα σε 25-30 ημέρες το φυτόριο ώστε να το πουλήσεις για να βγει η ντομάτα κλπ. Αυτοί τι κάνανε? Πήραν ένα μεγάλο κουτί, ας το πούμε έτσι, σαν θερμοκήπιο μικρό, όπου βάλανε φωτοβολταϊκά, βάλανε υγρασιόμετρα, βάλανε θερμόμετρα, βάλανε. Δημιούργησαν αναλόγια ένα ιδανικό περιβάλλον. Στη Διεθνή Βιβλιογραφία λέει ότι όταν βάλεις το σπόρο, κάνει περίπου 25 μέρες να αναπτυχθεί σε φυτό, έτσι, μικρό. Σε 4 μέρες το πετύχανε. Αυτή τη στιγμή βγάζουμε φυτό ντομάτας σε 4 ημέρες. Αν το ακούσετε, κάνει κρακ. Σε 4 μέρες. Γίνεται τόσο. Που σημαίνει ότι αν το εκμεταλλευτεί αυτό μια ελληνική επιχείρηση που ήδη έχει έρθει σε επαφή μαζί μας, μια ελληνική επιχείρηση που κάνει τέτοια φυτόρια, πρώτον δεν θα κάνει εισαγωγές τόσες από το εξωτερικό, διότι θα παράγει μόνη της μέσα σε 4 μέρες αυτά τα πράγματα. Και δεν είναι μόνο για την ντομάτα. Είναι για οτιδήποτε θέλεις, έτσι. Για αγκουράκια, για πιπεριές, για ό,τι θέλεις. Ενδεικτικά αναφέρω έτσι ένα τέτοιο προϊόν, το οποίο, προσέξτε, επειδή είναι σε ιδανικές συνθήκες, μπορεί να έχεις φυτόριο ντομάτας το Γενάρη μήνα, το Φλεβάρι, όποτε θέλεις. Δεν χρειάζεται έξω δηλαδή να το περιμένεις 25 μέρες και άμα βρέξει και αν κάνει και χαλάσει. Καλά, φαντάζομαι τώρα και τα φυτόρια δεν είναι στο εξωτερικό περιβάλλον. Δεν είναι στο εξωτερικό, αλλά δεν μπορείς να το κάνεις μέσα σε 4 μέρες. Εκείνο είναι το εκπληκτικό. Και δεν χαλάει, έχει ιδανικές συνθήκες. Αυτό έχει τη σημασία του. Ναι. Εντάξει, δεν είναι κάτι. Ναι. Που... Και δεν πρόκειται για μια καινοτομία η οποία έρχεται σε αντίθεση με την ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος. Ακριβώς. Δεν υπάρχει καμιά πρόσμιξη χημικών ή άλλων. Όπως ακριβώς παράγονται. Υπάρχει καμιά γενετική τροποποίηση. Τίποτα. Όλη η ιστορία είναι να το παράγεις πιο γρήγορα. Και βεβαίως εκεί δημιουργούνται, μπορεί να εξελιχθεί και καλύτερο το προϊόν. Σιγά σιγά να κάνεις και άλλα πράγματα. Κύριε Παντέκα, να σας πάρω λίγο από το ακαδημαϊκό. Αυτός είναι ο δικός τομέας, αλλά να σας πάω στο γενικότερο περιβάλλον, το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον το οποίο βιώνουμε και ξέρουμε πολύ καλά, το ζούμε στο πετσί μας, είναι αρνητικότατο. Με αυτό το δεδομένο, με το δεδομένο ότι οι τράπεζες δεν παίζουν πια το ρόλο τους και χωρίς τράπεζες στον 21ο αιώνα δεν μπορείς να σταθείς. Πώς θα λειτουργήσεις? Αρκεί η παραγωγή καινοτόμων προϊόντων για να υπάρξει καινοτομία, για να υπάρξει δηλαδή το πέρασμα στην παραγωγή αυτών των νέων προϊόντων? Αν οι τράπεζες συνεχίζουν να παίζουν αυτό το ρόλο, είναι αυτό που φοβόμαστε πάντοτε, ότι η Ελλάδα έχει φοβερά μυαλά, δημιουργεί καινοτόμα προϊόντα που τελικά αγοράζονται από επιχειρήσεις στο εξωτερικό. Εδώ, δεν αποκλείεται σε βάθος χρόνου να δείτε καινοτόμα προϊόντα, από αυτά τα καινοτόμα προϊόντα που τα εκμεταλλεύονται, θα δημιουργηθούν με αυτές τις 15 χορηγίες, παύλα υποτροφίες του Ιδρύματος Νιάρχος, κάποια από αυτά τα προϊόντα τα οποία
θα μπορούν να σταθούν στην παγκοσμιοποιημένη αγορά να τα πάρουν ξένες εταιρείες. Ξένες εταιρείες. Και να δείτε ξαφνικά ότι τότε η Καβάλας δημιούργησε αυτό το καινοτόμο προϊόν το 2017-18. Και το πήρε η Google και το πήρε η Google και το έκανε. Έχει τρελά έσοδα. Αλλά κανείς Έλληνας επιχειρηματίας δεν ήθελε ή δεν μπορούσε να επενδύσει πάνω σε αυτό και να το χρησιμοποιήσει. Αυτό πάντοτε υπάρχει. Εμείς προσπαθούμε μήπως έστω μία-δύο επιχειρήσεις της περιφέρειάς μας αρχικά, αυτό μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, να μπορέσουν να κάνουν αυτό το πρώτο βήμα, να τους δώσουμε κάτι, ένα προϊόν που δεν είναι όπως το προηγούμενο που είπα, μπορεί να είναι και πιο εξελιγμένο, που να έχει πολλά έσοδα. Κύριε Πατέκα, σε όλη αυτή, όλα αυτά τα χρόνια που είστε στην διοίκηση του Ιδρύματος, αλλά και στο ακαδημαϊκό προσωπικό και πασχίζετε να έχετε αυτή την επαφή με την αγορά εργασίας, προκειμένου να παράγονται εφαρμοσμένα προϊόντα, εφαρμοσμένη γνώση, έχετε δει κάποια διαφοροποίηση στην αντίληψη των επιχειρηματιών για αυτού του είδους τα ζητήματα? Ναι, 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 έχω υπάρχει δει. Υπάρχει διαφορά? Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή όταν πρωτοήρθα στο ΤΕΗ πριν 1998, δεν συζητούσαμε καν με τις επιχειρήσεις για παραγωγή νέων προϊόντων. Δεν δεν συζητούσαμε καν μεταξύ μας. Δεν υπήρχε καν άλλη επικοινωνία. Δεν υπήρχε καν άλλη επικοινωνία. Εμείς το δικιά μας δουλειά. Αλλού το ΤΕΗ, αλλού οι επιχειρήσεις. Το ίδιο και το Πανεπιστήμιο. Έτσι. Δεν είχαμε καμία επαφή. Την τελευταία δεκαετία έχει ξεκινήσει αυτή η επαφή και συζητήσεις και μάλιστα από την ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε ως στόχο την συνεργασία ανώτης εκπαίδευσης, ας το πούμε, πανεπιστημίων και ΤΕΗ, ερευνητικών κέντρων κλπ, με τις επιχειρήσεις, όπου για να πάρεις ερευνητικά προγράμματα θα πρέπει να υπάρχει και επιχείρηση και ερευνητικό κέντρο ή ακαδημαϊκό. Και μας ανάγκασε, θα έλεγα, να έρθουμε σε επαφή. Και όταν ήρθαμε σε επαφή, είδαμε ότι έχουμε πολλά κοινά. Μπαίνω στον πειρασμό τώρα να αναφέρω μια πολιτική θέση που λέει ότι, για παράδειγμα, αυτού του είδους η όσμωση των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων με τις επιχειρήσεις εμπορευματοποιεί τη γνώση. Ενδεχομένως έχει αρνητικότατες συνέπειες στην ελευθερία που θα έπρεπε να έχει η ακαδημαϊκή γνώση, δημιουργεί συγκεκριμένα κανάλια. Υπάρχει αυτό? Ή τον αντίον εμπλουτίζει όλη αυτή τη διαδικασία? Εγώ πιστεύω ότι την εμπλουτίζει. Αυτό είναι ένας μύθος, ότι θα έρθουν οι εταιρείες και θα επιβάλλουν τα προγράμματα σπουδών, θα επιβάλλουν το δικό τους προϊόν, θα επιβάλλουν τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΗ να και ακολουθούν. Δεν μπορούν να το επιβάλλουν σε ένα βάθος χρόνου. Εάν, για παράδειγμα, το ΤΕΗ αύριο εξαρτάται σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότησή του από 2, 3, 5 σημαντικές επιχειρήσεις, εταιρείες, τότε δεν θα επηρεαστεί και η κατεύθυνση του ακαδημαϊκού του έργου? Θα επηρεαστεί κάποιο μέλος, κάποιο μέρος. Καμιά επιχείρηση δεν θα έρθει και θα σου πει ότι, κοίταξε να δεις, πάρε το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και κάτω να βγάλεις, επειδή εγώ παράγω πλαστικά προϊόντα π.χ. κάνει 40 μαθήματα σε σχέση με τα πλαστικά. Τους ενδιαφέρει. Αν τους κάνεις τη δουλειά που θέλουν, με 10-15 άτομα, έχω 7.000 φοιτητές και 75 καθηγητές. Καμία επιχείρηση θα σου πει όλοι αυτοί να δουλεύουν για μένα. Γιατί και αυτοί βλέπουν ότι αν δουλέψουν και κάπου άλλο, και σε κάτι άλλο, πιθανόν και εκείνο να την ενδιαφέρει. Υπάρχει ελευθερία. Ο καθηγητής μπορεί να κάνει τις δημοσιεύσεις του σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, οι φοιτητές να κάνουν. Καμία επιχείρηση δεν πήγε σε κανένα πανεπιστήμιο να πει αυτές τις πτυχιακές θα δώσετε και τίποτε άλλο. Εμείς έχουμε 10 μεταπτυχιακά προγράμματα, για παράδειγμα, και σας λέω τώρα στην πιο εξειδικευμένη, στην προχωρημένη γνώση από τους προπτυχιακούς. Από 30 άτομα μέσο όρο είναι 300 παιδιά. Δεν υπάρχει περίπτωση να έρθουν επιχείρησεις και να αποδώσετε 300 πτυχιακές μόνο και μόνο για να λύσουν τα δικά μας προβλήματα. Θα σου πει δώσει μία που με ενδιαφέρει. Κύριε Πατέκα, σε αυτό το νέο τοπίο που διαμορφώνεται και σε αυτή την στροφή που υποχρεώνει τα ακαδημαϊκά ιδρύματα να έρχονται σε μια διαρκή όσμωση με τον κόσμο του επιχειρήν, πιστεύετε ότι τα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα έχουν ένα πλεονέκτημα σε σχέση με τα πανεπιστήμια?
Κοιτάξτε, δεν είναι το τι πιστεύω εγώ, είναι το τι γίνεται στην Ευρώπη. Γιατί συνήθως εμείς πάντα ακολουθούμε την Ευρώπη μετά από 20, 30, 50 χρόνια. Στο εξωτερικό, όταν γίνονται οι αντίστοιχες πανελλήνιες εξετάσεις, πανελλαδικές όπως λέγονται, το 80% των υποψηφίων είναι προς τα αντίστοιχα ΤΕΗ. Τα University of Applied Science που λέμε, τα πανεπιστήμια εφαρμοσμένων επιστημών, τα τεχνολογικά πανεπιστήμια, μόνο ένα 20% πηγαίνει στα κλασικά πανεπιστήμια. Όπου το 20% αυτό έχει και σε βάθος χρόνου το μυαλό του στην έρευνα, να γίνει ακαδημαϊκός, να ασχοληθεί με την έρευνα, ερευνητής. Οι άλλοι που θέλουν να βγουν στην παραγωγή πηγαίνουν στα τεχνολογικά πανεπιστήμια. Εμείς, σαν οτροπία στην Ελλάδα, λέμε το παιδί μου ας πάει στο πανεπιστήμιο και ας είναι τμήμα, ξέρω εγώ, ό,τι να είναι. Δεν θα πάει να σπουδάσει ηλεκτρολόγος, μηχανικός. Ναι, αλλά ξέρετε όμως κάτι. Στα αλήθεια το επίπεδο είναι διαφορετικό, υπό την έννοια ότι ακριβώς επειδή... Στο ερευνητικό. Όχι, όχι. Το επίπεδο των μαθητών που εισάγονται χωρίς καμιά διάθεση, χωρίς καμιά διάθεση ρατσιστικής προσέγγισης, ναι, ναι, του ζητήματος. Μα είναι αλήθεια. Ο καλός μαθητής πηγαίνει στο πανεπιστήμιο. Mm. Ο μέτριος μαθητής, καμιά φορά και ο κακός μαθητής, καταφέρει να εισαχθεί στο ΤΕΙ. Έχοντας ένα πρωτογενές υλικό, δηλαδή τους πρωτοετής φοιτητές που είναι κάποιο επίπεδο. Δεν μιλώ για δίκτυο ευθείας, μιλάω για επίπεδο γνωστικό. Όταν αυτό το πρωτογενές υλικό είναι υποδεέστερο του αντίστοιχου τμήματος του Πανεπιστημίου, των ηλεκτρολόγων μηχανικών, για παράδειγμα, του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Εσείς μπορείτε να είστε στην πράξη ανταγωνιστικοί σε ό,τι αφορά το επίπεδο των γνώσεων που παρέχετε? Να σας εξηγήσω λοιπόν, εδώ είναι πάρα πολύ καλή ερώτηση και σας ευχαριστώ που κάνετε αυτήν την ερώτηση. Τα παιδιά που έρχονται στο ΤΕΙ έχουν ακριβώς τις ίδιες δυνατότητες που έχουν και στο πανεπιστήμιο. Η διαφορά ποια είναι? Ότι αυτά τα παιδιά δεν είχαν οι γονείς τους πολλά λεφτά να ρίχνουν στα φροντιστήρια. Ξέρετε πόσα παιδιά από εμάς κάνουν διδακτορικό στην ιατρική σχολή του Δημοκρατίου, στο Πολυτεχνείο, στις άλλες σχολές, στο Μετσόβιο. Πηγαίνουν στο ΣΕΡΝ και έχουν προσληφθεί από το ΣΕΡΝ. Απλά το παιδί το οποίο ο γονιός του ήταν φτωχός και τα παιδιά των φτωχών, των λαϊκών οικογενειών πηγαίνουν στα ΤΕΙ. Το έχετε σκεφτεί ποτέ αυτό? Είναι αποδεδειγμένο με έρευνες. Γιατί δεν μπορεί να πληρώσει φροντιστήριο. Υπάρχει ταξικό πρόσημο στην εκπαίδευση, μην κουράζεστε να με πείσετε, εγώ το ξέρω. Το ότι έγραψες, προσέξτε. Ότι το... πέραν του ταξικού προσήμου, θα σας τα απαντήσω όλα. Είναι δύο. Ένα γνωστικό υπόβαθρο, ναι, αυτό λέω. Είναι δύο. Ένα είναι αυτό. Ένα ότι ενώ έχουν το γνωστικό υπόβαθρο, δεν μπορέσαν να γράψουν στις πανελλήνιες, διότι είναι κατευθυνόμενες οι γνώσεις. Και αν δεν σου πει το φροντιστήριο τι να διαβάσεις και πώς να το διαβάσεις, δεν μπορείς να εισαχθείς. Παρόλο που μπορεί να είσαι καλός μαθητής στο σχολείο του 17, του 18, αν δεν κάνεις φροντιστήρια, δεν θα γράψεις στις πανελλήνιες. Δεν είναι μαθητές του 10 που πήγαν στις πανελλήνιες και γράψαν 8. Είναι μαθητές του 18 που δεν κάνανε φροντιστήρια και πήγαν και γράψαν 8. Καταλάβατε ποια είναι το στρεβλό στην Ελλάδα? Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι γιατί δηλώνει το πανεπιστήμιο και δεν δηλώνει το ΤΕΙ ο Έλληνας? Εάν αύριο, σήμερα το τμήμα ηλεκτρολόγων, το τμήμα πετρελαίου, όλα αυτά έχουν βάση 8, ας πούμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι όλοι στο 8. Ο κόσμος ακούει ότι εισήχθησαν στο τμήμα τάδε του ΤΕΙ Καβάλας με 8 βάση 200 άτομα. Μπορεί 5 να έχουν 8 και άλλοι να είναι πάνω από το 10. Ο τελευταίος είναι 8. Πρώτο αυτό. Έτσι. Δεύτερον, εάν αύριο λοιπόν το πρωί έρθει η πολιτεία, όπως λέει τώρα στο διάλογο, και ξαφνικά, όπως είναι τα ΤΕΙ, όπως έγινε και στη Γερμανία, όπως έγινε και στην Κύπρο πριν μερικά χρόνια, που το ΤΕΙ Κύπρου έγινε ΤΕΠΑΚ, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, πέστε μου εσείς, ποιοι θα δηλώσουν μόλις ο γονιός δει ότι τα ΤΕΙ πλέον δεν λέγονται ΤΕΙ, αλλά πανεπιστήμια, τεχνολογικά πανεπιστήμια, ξέρετε τι θα γίνει με τις βάσεις? Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας. Το 8 θα γίνει 19. Συμφωνώ. Χωρίς να αλλάξει τίποτα, έτσι. Ναι. Ούτε στην υποδομή, ούτε στα εργαστήρια, ούτε πουθενά. Παρ' όλα αυτά, εγώ λέω το εξής, επανέρχομαι. Γιατί και... ο γονιός θέλει τη λέξη πανεπιστήμιο. Συμφωνούμε. Και είναι ζήτημα νοοτροπίας. Ακριβώς. Νοοτροπίας σε βάθος χρόνου. Αιώνων, θα έλεγα. Και πρόσεξε, έτσι σβήνουν τα φροντιστήρια όμως.
Γιατί ο γονιός λέει, κοίταξε να δεις, θα κάνω ό,τι μπορώ. Δεν θα ξεπουληθώ για να κάνω φροντιστήριο στο παιδί μου, σαν και καλά να περάσει το Πολυτεχνείο. Διότι αν δεν πιάσει το 19 να πάει να γίνει διευθυντικός τέλεχος, ας το πούμε, ερευνητής στο Πολυτεχνείο, θα πάει να γίνει ηλεκτρολόγος μηχανικός στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο, που θα έχει τα δικαιώματα τα επαγγελματικά να δουλέψει έξω σαν ηλεκτρολόγος μηχανικός, τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα, αλλά θα πάει με 18, θα μπει με 17. Στις χώρες του εξωτερικού, στις οποίες αναφέρεστε, δεν υπάρχουν όμως. Τα τεχνολογικά πανεπιστήμια είναι αυτά που βγάζουν ηλεκτρολόγους. Βγαίνουν και εκεί 2-3 ταχυτήτων. Βεβαίως. Δεν είναι ταχυτήτων. Είναι οι ηλεκτρολόγοι που πηγαίνουν στα κλασικά πανεπιστήμια, οι οποίοι όμως είναι ελάχιστοι εισακτέοι, παίρνει 20. Οι οποίοι τι είναι, είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θα, από αυτούς θα παραχθεί πρωτογενής έρευνα στο μέλλον. Θα μάθουν αστροφυσική, θα μάθουν. Αυτά μάθαμε και εμείς εδώ. Ξέρετε, στα ελληνικά πολυτεχνία, και ο Πολυτεχνείο τελείωσε, ηλεκτρολόγος μηχανικός. Το 80% των μαθημάτων είναι αστροφυσικές, φυσικές, μαθηματικά. Δεν έχεις δει καλώδιο στη ζωή σου μέχρι να πας πτυχίο. Θα το δεις όπως μας έλεγαν τότε οι καθηγητές στον Μπαρμπατάκι όταν πας να δουλέψεις στην πρακτική σου. Αλήθεια, εσείς όταν, καταλάβατε. Όταν σπουδάζατε ηλεκτρολόγος. Και λέγαμε, πού είναι η NASA και μαθαίνω αστροφυσική. Έχω καμιά NASA εδώ δίπλα. Όταν σπουδάζατε ηλεκτρολόγος στο πανεπιστήμιο, είχατε καμία σχέση με τα καλώδια, με την. Ελάχιστα. Τα είχαμε δει στα εργαστήρια. Δεν είχαμε περάσει ποτέ καλώδια, δεν ξέραμε πώς συνδέεται, δεν ξέρουμε πώς. Τίποτα, αυτά στην πράξη θα τα μάθεις όταν βγεις έξω. Εγώ προσωπικά, όταν βγήκα, ήξερα πάρα πολλές θεωρητικές γνώσεις, θα μπορούσα να σας λύσω χιλιάδες εξισώσεις, αλλά έμαθα ηλεκτρολόγος να κάνω ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, επειδή έτυχε ο πατέρας μου να ήταν του μικρού Πολυτεχνείου που λέγανε. Γιατί ήταν φοβεροί οι άνθρωποι εκείνοι. Πείτε μου τώρα με το χέρι στην καρδιά, εσείς που τελειώσατε ηλεκτρολόγος σε ΑΕΗ, είναι δίκαιο να έχετε τα ίσα δικαιώματα επαγγελματικά, ακαδημαϊκά με τον απόφοιτο του ΤΕΗ? Θα σας πω. Δεν πάμε να ανακαλύψουμε τον τροχό. Εμείς τι λέμε τόσα χρόνια? Αντιγράψτε τις καλές πρακτικές από το εξωτερικό. Ό,τι έκανε και η Κύπρος. Το ΤΕΗ Κύπρου έγινε τεχνολογικό πανεπιστήμιο Κύπρου. Σε μια νύχτα με το ίδιο πράγμα. Τι έκανε? Αντέγραψε αυτά που γινόταν έξω. Βγαίνει ο ηλεκτρολόγος μηχανικός από το ΤΕΗ Κύπρου. Από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Καβάλας. Δεν θα έχει τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα που θα έχει ο απόφοιτος του Πολυτεχνείου, αλλά σε ένα βάθος χρόνου 5, 6, 7 ετών με αποδεδειγμένα έργα. Θα εξομοιωθεί. Ακριβώς. Πού το βλέπετε το κακό? Δηλαδή είναι στο χέρι του καθενός να καταφέρει. Διαβίου μάθηση είναι. Απαγορεύει σε έναν γιατρό να αρχίσει να γίνεται και να γίνεται top καρδιοχειρούργος? Γιατί πρέπει να του το απαγορεύσουμε, δηλαδή, γιατί εδώ θα σταματήσει. Πού απαγορεύεται στον κόσμο? Μόνο στην Ελλάδα απαγορεύεται. Για συντεχνιακούς μονολόγους. Κάποια στιγμή μιλούσα με τον. Δεν υπάρχουν ακαδημαϊκοί, υπάρχουν, λέτε, μόνο συντεχνιακοί λόγοι. Μόνο συντεχνιακοί λόγοι. Κάποια στιγμή μιλούσα με τον υπουργό σήμερα μεταφορών, νομίζω είναι, ο κ. Πίρτζης. Πρώην πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου, ο οποίος ήταν συμφοιτητής μου στο Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο. Ηλεκτρολόγος μηχανικός είναι ο κ. Πίρτζης ο Χρήστος. Ήταν στη σειρά μου, στο ηλεκτρολόγο μηχανικό, κάνουμε και παρέα. Και του είπα, γιατί δεν θέλετε την αναβάθμιση των ΤΕΗ σε τεχνολογικά πανεπιστήμια και έχετε μάλιστα πάει και μια μελέτη μεγάλη στο Υπουργείο, τότε είχαν πάει στο Λοβέρδο, δεν θυμάμαι που είχαν πάει, για ποιο λόγο πρέπει να κλείσουν τα ΤΕΗ. Το συμπέρασμα ποιο είναι από τη μελέτη, αν τη διαβάσετε, είναι ότι δεν χωράει όλη η πίτα. Έτσι θα προχωρήσει αυτή η χώρα, συντεχνιακά. Πείτε μου τώρα που το λέτε, να αλλάξουμε λίγο. Το ΤΕΗ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κινδυνεύει με κλείσιμο, γιατί. Εγώ θεωρώ δεδομένο και φαντάζομαι ότι δεν θα διαφωνήσουμε ότι κάποια ΤΕΗ ενδεχομένως και κάποια πανεπιστήμια θα χρειαστεί να κλείσουν. Δύσκολο. Θα σας εξηγήσω το λόγο, το δύσκολο ποιο είναι. Όχι αδυνατό. Έχουν γίνει και σε άλλες χώρες αυτά. Δύσκολο να κλείσουν γενικώς κάποια πανεπιστήμια ή ΤΕΗ, ναι. Ή δύσκολο να αναστείλει τη δραστηριότητά του ΤΕΗ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης? Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν υπάρχουν 2-3 τρόποι για να κλείσεις. Ένας τρόπος είναι να το κλείσεις τελείως. Να πεις ότι κλείνω το ΤΕΗ Ανατολικές Μακεδονίες και Θράκης. Ωραία, το έκλεισες. Δεν κλείνει από τη μέρα στην άλλη, έχει φοιτητές μέσα. Το κάθε ΤΕΗ, έτσι, όχι το μόνο. Ναι. Το κάθε πανεπιστήμιο, το κάθε. Το ίδιο γίνεται και για τα τμήματα. Έχεις ήδη εισακταίους. Έχεις εγγεγραμμένους 10.000 φοιτητές. Τι θα γίνουν αυτοί οι φοιτητές, πώς θα τελειώσουν? Θες δηλαδή μια πενταετία, εξαετία να λειτουργήσεις χωρίς να παίρνεις εισακταίους. Για να βγάλεις αυτούς. Μετά έχω ακούσει συνενώσεις πανεπιστημίων και ΤΕΗ, θα συνενώσουμε. Πώς θα συνενώσεις με αυτόν τον τρόπο που είπατε πιο μπροστά? Θα συνενώσεις
το τμήμα ηλεκτρολόγων του Δημοκρατίου με το τμήμα ηλεκτρολόγων του ΤΕΗ, όταν εκεί μπαίνει ο Ισακτέος με 19 και εδώ με 9. Και τι θα κάνεις τον, με το φοιτητή εδώ του ΤΕΗ, θα τον κάνεις σε μια νύχτα φοιτητή του Πολυτεχνείου? Υπάρχουν τεχνικά και πρακτικά ζητήματα, τα οποία δεν το σκέφτεσαι όταν είσαι είτε σύμβουλος υπουργού είτε υπουργός, όταν γράφεις το χαρτί. Στο χαρτί μπορώ να γράψω εγώ ότι ο κύριος Πιτσέρης μπορεί σε μισή ώρα να βρίσκεται στη Νέα Υόρκη. Το γράφω. Εύκολα. Και του δίνω εντολή κιόλας. Πάτε εσείς σε μισή ώρα στη Νέα Υόρκη. Δεν έχει δημιουργηθεί τέτοιος πύραυλος. Δεν έχει αεροπλάνο. Θέλω να πω ότι θέλουν αυτές οι απότομες εξαγγελίες και θα κάνουμε σε ένα μήνα και εκείνο δεν γίνονται. Στο εξωτερικό, όπου έχουν κάνει, υπήρξαν και συνεννόησεις στο εξωτερικό και καταργήσεις και μετονομεσίες τμήματων, και μπορεί να δεις ότι το τάδε τμήμα δεν τραβάει πλέον, δεν το θέλει ο κόσμος ή δεν το θέλει η αγορά, θα το αλλάξω. Αυτά γίνονται σε ένα βάθος χρόνου με μια διαδικασία. Όλη αυτή η συζήτηση με ποτέ δεν το έχουμε κάνει στην Ελλάδα. Όλη αυτή η συζήτηση με βάζει στον πειρασμό. Προφανώς, σε ό,τι αφορά την τύχη του Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έχετε λόγους να είστε αισιόδοξος γενικώς. Ναι. Τουλάχιστον μπορώ να πω ότι. Όσο αισιόδοξος μπορεί να είναι κανείς ο οποίος ζει στην Ελλάδα το 2016. Μπορώ να σας πω μεταβεβαιότητος ότι με αυτά που λέει η εξωτερική αξιολόγηση και με τα προσόντα που έχουμε, τον εξοπλισμό το ένα το άλλο, ότι πρέπει να κλείσουν όλα τα τείχη στην Ελλάδα για να κλείσουν το Καβάλα. Τελευταίο. Μάλιστα. Μπαίνω όμως στον πειρασμό να σας να παραθέσω τον γνωστό καημό εδώ της Καβάλας, του Διάχυτου. Η Καβάλα, αυτή η ένδοξη πόλη, να το θέσω έτσι διαφορετικά, δεν έχει πανεπιστήμιο. Mm-hmm. Καλότητα, δεν λέω, αλλά θα της άξιζε ένα πανεπιστήμιο. Αλλά δεν έχει την ταμπέλα τη λέξη πανεπιστήμιο. Ξέρετε, η Θράκη όμως έχει πανεπιστήμιο, η Κομωτινή έχει, η Ξάνθη mm-hmm. έχει. Εμείς ξεπέσαμε λίγο με το ΤΕΗ. Τι λέτε? Είναι πολύ απλό. Αυτό που ζητάμε τόσα χρόνια, να αναβάθμιση στον ΤΕΙ. Αν γίνουν τεχνολογικά πανεπιστήμια, έχει λυθεί το πρόβλημα και το δικό μας και της Καβάλας. Είναι πάρα πολύ απλό. Αυτό που έκανε η Κύπρος. Ξέρετε ότι παλαιότερα εμείς, κάθε χρόνο γινόταν μία έκθεση στην Κύπρο. Και πηγαίνανε και πανεπιστήμια και ΤΕΙ για να πάρουμε φοιτητές. Ερχόταν φοιτητές. Χωρίς δίδακτρα, δωρεάν. Είχαμε εδώ 600-700 Κύπριους. Σταματήσανε, ξέρετε γιατί? Γιατί το ΤΕΙ Κύπρου έγινε ΤΕΠΑΚ, τεχνολογικό πανεπιστήμιο, και δεν αναγνωρίζουν τα ΤΕΙ πλέον. Επειδή φταίει η δικιά σας κυβέρνηση. Γιατί δεν τα γνωρίζετε εσείς πρώτα, θα αναγνωρίσουμε κι εμείς. Ισότιμα. Και ενώ έρχεται ο νόμος 29-16, ποιος ήταν υπουργός, δεν θυμάμαι, Διαμαντοπούλου νομίζω, μετά του Λοβέρδο, μετά το 4009, να φανταστείτε ότι έχουν περάσει 10 χρόνια από τη στιγμή που δεν υπάρχουν ΑΕΗ και ΤΕΙ. Και συνεχίζει να λένε τα ΑΕΗ και τα ΤΕΗ, τα ΑΕΗ και τα ΤΕΗ, μέχρι και στους νόμους. Ενώ οι ίδιοι βουλευτές έχουν ψηφίσει και λέει ο νόμος ότι υπάρχουν μόνο ΑΕΗ, στο Σύνταγμα υπάρχουν μόνο ΑΕΗ και υπάρχουν τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΗ. Δεν υπάρχουν ΑΕΗ πουθενά. Ο νόμος, αν το δείτε για την έρευνα, ο νόμος για παντού αναφέρει ΑΕΗ. Δεν μας ξεχωρίζει. Μόνο στην καθημερινότητα λέμε ΑΕΗ και ΤΕΗ. Στο εθνικό πλαίσιο προσόντων που έχει στείλει τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ρωτήσαν τον κύριο Φίλη, τον υπουργό, και είπε τι γίνεται εδώ, και είπε το Σύνταγμά μας λέει ανώτητα εκπαίδευση. Τα ΤΕΗ είναι στην ανώτητα εκπαίδευση, άρα στο εξωτερικό ξέρεις πώς λέγονται τα ΤΕΗ, University. Μόνο στην Ελλάδα δεν λέγονται University. Εάν πάει ο επόφυτος του ΤΕΗ Καβάλας στο εξωτερικό, κατευθείαν κάνει διδακτορικό, κάνει μεταπτυχιακό, κάνει ό,τι θέλει ισότιμα. Ισότιμα. Δεν το ρωτάνε. Το θεωρούν πανεπιστήμιο. Και μάλιστα όταν μας στέλνουν έγγραφα, μας στέλνουν πανεπιστήμια. Ήρθε πριν 3-4 μήνες, δεν θυμάμαι πόσο ήταν, το ΤΕΙ Καβάλας ρώτησε τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον νομικό, φεύγει το όνομα, που είναι νομικός συνταγματολόγος και το Χρυσόγονο. Και έκανε μια 30-σέλιδη γνωμάτευση και τη στείλανε και στο Υπουργείο. Ότι είτε το λέτε όχι, τόσο από ευρωπαϊκούς νόμους, όσο και από το Σύνταγμα της Ελλάδος, τα ΤΕΙ μπορούν αύριο το πρωί να σηκώσουν τα μπέλα και να λέγονται τεχνολογικά πανεπιστήμια, χωρίς να μπορεί κανείς να τους πειράξει. Έχει δεν σηκώνει την ταμπέλα. Σας προκαλώ. Αύριο βάλετε μια ταμπέλα που λέει τεχνολογικό πανεπιστήμιο. Απέναντι τη Μακεδονία και Θράκη. Να σας πω κάτι.
Το θέμα δεν είναι να αλλάξω το όνομά μου να λέγουμε Μπαντέκας Δημήτριος, να το κάνω Γεωργιάδες Κωνσταντίνος. Το θέμα είναι να με αναγνωρίσει η πολιτεία και η κοινωνία. Η κοινωνία μας έχει αναγνωρίσει, αλλά είπαμε τα συντεχνιακά. Δεν είναι να κάνει. Εντάξει, εγώ είμαι και τη άποψη. Αν μέχρι σήμερα δεν είχε βγει ο Κούβελας και ο Εύερτ να κάνουν την ιδιωτική ραδιοφωνία, ακόμα θα βλέπαμε η ΕΝΕΔ. Έτσι. Εγώ δεν ξέρω τι θα έκανα. Αλλά δεν είναι σε μια πολιτεία, στη συγκεκριμένη περίπτωση που βρίσκεται και η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη συγκυρία την οικονομική, να κάνεις αυτούς τους λεονταρισμούς. Το θέμα είναι ότι πρέπει να καθίσουμε και να συζητήσουμε και να δούμε καλές πρακτικές του εξωτερικού. Δεν είναι δυνατόν το ίδιο το κράτος στο Σύνταγμα να λέει ότι είμαι πανεπιστήμιο, στο εξωτερικό να με στέλνει με ονομασία πανεπιστήμιο και στο εσωτερικό να λέει δεν είσαι πανεπιστήμιο σε ΤΕΗ. Να αφήσουμε λίγο στην άκρη όλη αυτή την ιστορία, η οποία αυτή η συζήτηση σοβεί στην χώρα δεκαετίες και άκρη δεν έχει βρεθεί ακόμα. Και να πάμε τώρα σε εντελώς πρακτικά ζητήματα που αφορούν την επιβίωση ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος όπως το ΤΕΗ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και μιλώ για την επιβίωση γιατί όλα τα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα σε αυτή τη χώρα, θα έλεγε κανείς και όλοι οι επαγγελματικοί τομείς, δίνουν ένα αγώνα υπαρξιακό. Σε αυτό τον υπαρξιακό αγώνα, με τα έσοδα να ρέουν πια με το σταγονόμετρο, αντέχετε κύριε Μπαντέκα? Κοιτάξτε να δείτε, αντέχουμε. Αντέχουμε υπό την έννοια πια ότι αν πάρει κανείς τον νόμο και δει ότι ο καθηγητής πρέπει να κάνει 10 ώρες μάθημα, ο αναπληρωτής πρέπει να κάνει 12, ο επίκουρος 14, ξέρω εγώ κλπ. Και κάνουν οι άνθρωποι τις διπλάσιες ώρες. Καταφέρουν να κρατάνε τα τμήματα όρθια, αλλά να δουλεύουν πολύ περισσότερο. Στον πατριωτισμό. Δεν πληρώνονται παραπάνω. Δεν αυτά, είναι αυτά είναι τα χρήματα. Αυτό είναι ο μισθό σου. Είτε δουλέψει 30 ώρες τη βδομάδα, είτε δουλέψει 100, αυτό είναι ο μισθό σου. Λοιπόν, έχουν αποφασίσει όλοι και οι καθηγητές των πανεπιστημίων και των ΤΕΗ. Γιατί και στα πανεπιστήμια έχουν προβλήματα. Έτσι. Το ίδιο είναι. Στα πανεπιστήμια. Το ίδιο πράγμα είναι. Απλώς τα πανεπιστήμια τότε είχαν μαζέψει περισσότερο κόσμο. Φανταστείτε ότι όλα τα ΤΕΗ στην Ελλάδα, τα 14 ΤΕΗ έχουν 2.000 καθηγητές, τα πανεπιστήμια έχουν 10.000. Έχουν δηλαδή λίπος να κάψουν υπό την έννοια πια τη συνταξιοδότηση. Γιατί έχουμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Ότι συνταξιοδοτείται και δεν αντικαθίστανται. Εκεί λοιπόν οι καθηγητές των ΤΕΗ που είναι λιγότεροι προσπαθούν να κρατήσουν όρθια τα τμήματά τους κάνοντας περισσότερες ώρες μάθημα. Είναι απλό το θέμα. Τώρα, βεβαίως υπάρχει και το άλλο το χρηματικό. Όσον αφορά τις λειτουργικές δαπάνες και όλα αυτά. Καλά-καλά, σε λίγο δεν θα έχετε χρήματα για θέρμανση. Για θέρμανση, ναι. Εκεί κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ό,τι μπορούμε. Ό,τι οικονομία παραπάνω, θα λιγοστέψεις, θα μειώσεις τον ΟΤΕ, θα μειώσεις. Υπάρχουν κάποια που είναι αναλλαστικά. Δεν μπορείς να πεις δεν βάζω προτέλεσμα στα παιδιά στις εστίες και θα παγώσουν όλο το χειμώνα. Δεν μπορείς να πεις ότι θα κόψω το ρεύμα, κάψτε λιγότερο ρεύμα στα εργαστήρια, δεν τους εκπαιδεύσεις. Αλλά όσο μπορούμε, τα έχουμε περιορίσει. Και τα έχουμε περιορίσει τόσο πολύ. Να φανταστείτε ότι εγώ όταν αναλάβαμε στη νέα διοίκηση. Το 2008 το ΤΕΗ Καβάλας είχε τακτικό προϋπολογισμό 10 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα έχει 2,5. Πάμε για μια μείωση 75%. Και πάλι επιβιώνουμε. Και επιβιώνουμε διότι έχουμε έσοδα από τα μεταπτυχιακά προγράμματα. Να έρθω στα μεταπτυχιακά προγράμματα. Προσέξτε, δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό γιατί πολλές φορές, την άλλη φορά άκουσα να τα κάνουμε δωρεάν τα μεταπτυχιακά. Δηλαδή, θα είμαστε το μοναδικό κράτος στον κόσμο που θα έχει δωρεάν μεταπτυχιακά. Θα έρχονται δηλαδή να παίρνουν τα λεφτά του Έλληνα πολίτη η Κύπρος, η Βουλγαρία, η Αγγλία, οποιοδήποτε. Εμείς θα κάνουμε δωρεάν. Εγώ θα το θέσω διαφορετικά. Και πώς θα ζήσω? Εμείς από αυτά ζούμε, το ξέρετε. Έχουμε 10 μεταπτυχιακά, τα οποία έχουν ένα budget που φέρουν κάθε χρόνο στο ΤΕΗ 600-700.000 ευρώ, ίσως και παραπάνω. Και με αυτά τα χρήματα χρηματοδοτούμε τις δράσεις του Ιδρύματος. Αυτό δεν είναι μια στρέβλωση? Ποια είναι η στρέβλωση? Δεν πρέπει να το κάνουμε? Όχι, καλά κάνετε. Καλά κάνετε, απλά. Στρέβλωση το ανάποδο. Ναι, θα έλεγε κανείς ότι ακριβώς επειδή τα έσοδα είναι στα μεταπτυχιακά, τα Ιδρύματα και όχι μόνο το ΤΕΗ, παραμελείται το άλλο ακαδημαϊκό έργο, δίνοντας προτεραιότητα σε αυτό που αποφέρει έσοδα. Υπάρχει κάτι τέτοιο, κύριε Μπαντέκα? Όχι, ίσα. Να σας πω κάτι. Ποιοι είναι, στο πούμε. Ίσα τροφοδοτεί το μεταπτυχιακό έργο το υπόλοιπο ακαδημαϊκό. Σαφώς και ξέρετε γιατί το τροφοδοτεί. Καθηγητές από το μεταπτυχιακό κάνουν και μαθήματα στο προπτυχιακό χωρίς να πληρώνονται. Και όχι μόνο αυτό.
Από πού θα έρθουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές στα μεταπτυχιακά? Τα προπτυχιακά έρχονται. Αν παραμελήσεις τα προπτυχιακά, δεν θα έχεις μεταπτυχιακούς φοιτητές. Άρα δηλαδή είναι συγκοινωνούν τα δοχεία και ακριβώς. Σε καμία περίπτωση αυτή η έμφαση στα μεταπτυχιακά που... Όχι, ακριβώς το αντίθετο γίνεται. Προσπαθούμε να αναπτύξουμε πάρα πολύ και να δυναμώσουμε τα προπτυχιακά ώστε να έχουμε πολύ καλούς μεταπτυχιακούς φοιτητές. Γιατί αλλιώς ποιος θα έρθει? Αν ο προπτυχιακός δεν έχει τις γνώσεις που απαιτούνται για τα μεταπτυχιακά, δεν θα έχεις φοιτητές στα μεταπτυχιακά. Ποιος θα έρθει να δώσει δίδακτρα? Θα πρέπει λοιπόν ο προπτυχιακός να του δώσεις τέτοιες γνώσεις, να γνωρίζει ότι έχει τις δυνατότητες να πάει να δώσει τα δίδακτρα για να μπορεί να ακολουθήσει το μεταπτυχιακό. Πάμε τώρα στα μεταπτυχιακά του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στα οποία δώσετε ιδιαίτερη έμφαση από την αρχή. Εδώ και χρόνια δηλαδή. Ναι, ναι. Και λέτε πως είναι αυτά που στηρίζουν και οικονομικά την προσπάθεια αυτού του υπαρξιακού αγώνα που δίνεται. Δεν έχουν επηρεαστεί από την κρίση. Υπάρχουν ακόμη φοιτητές ή υπάρχουν οικογένειες φοιτητών που μπορούν να στηρίξουν την παρακολούθηση του μεταπτυχιακού που είναι ζήτημα οικονομικό? Κοιτάξτε να δείτε, να σας πω, μπορώ να μιλήσω μόνο για το ΤΕΙ Καβάλας. Δεν γνωρίζω. Για το ΤΕΙ Καβάλας. Άλλα. Το ΤΕΙ Καβάλας αυτή τη στιγμή έχει 10 αυτοδύναμα μεταπτυχιακά και σε αυτά είναι και κανένα δύο με συνεργασίες, όπως έχουμε την πυροσβεστική στην Αθήνα. Την πυροσβεστική ακαδημία, ξέρετε. Δεν έχουν επηρεαστεί καθόλου. Παρόλο την οικονομική συγκυρία, παρόλο αυτή τη δυσκολία που υπάρχει, τα μεταπτυχιακά του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, θέλετε γιατί έχει περάσει στον κόσμο πανελληνίως ότι είναι πολύ υψηλού επίπεδου, θέλετε επειδή έχουμε και τους εκπαιδεύουμε στα εργαστήρια του ύφεστος, επειδή έχουμε τον Grid, επειδή δεν ξέρω, πάντως έχει δει ο κόσμος ότι είναι υψηλού επίπεδου. Δεν έχουν επηρεαστεί. Έχουμε κάθε χρόνο σταθερό αριθμό εισακτέων και μάλιστα γίνεται μάχη ποιος θα μείνει απ' έξω σε πάρα πολλά μεταπτυχιακά. Γι' αυτό είμαστε περήφανοι και αυτό είδε και η αξιολόγηση και μας έβαλε άριστα. Κύριε Πατέκα, να αφήσουμε λίγο τα των ΤΕΙ και τα του νέου νέου για την έρευνα και όλη αυτή την υπόθεση με τα πανεπιστήμια. Συνολικότερα για την παιδεία, είστε ένας άνθρωπος ο οποίος είστε σε αυτό το τομέα, είστε μια ζωή. Λέμε ότι η επένδυση για το μέλλον κάθε χώρας είναι η παιδεία και υπάρχει ένα διαρκές παράπονο ότι η παιδεία μας πάσχει, η παιδεία μας δεν είναι αυτή που θα έπρεπε προκειμένου η χώρα να ανακάμψει. Γενικότερα, αν σας ζητούσα αν αύριο σας έχριζα υπουργό παιδείας για ένα φεγγάρι, τι θα κάνατε ως δάσκαλος προκειμένου να πάρει η παιδεία την ποιοτική στροφή που απαιτείται να πάρει? Κοιτάξτε να δείτε, η παιδεία έχει πάρα πολλούς παραμέτρους. Να σας πω από την εμπειρία μου ότι εμείς οι ίδιοι λέμε ότι το ελληνικό σύστημα δεν είναι καλό και ότι τα παιδιά δεν διδάσκονται αυτά που πρέπει να διδαχθούν από το δημοτικό μέχρι το λύκειο. Να σας πω ότι όσοι μεταπτυχιακοί φοιτητές μας, είτε από τα πανεπιστήμια είτε από τα ΤΕΙ, βγαίνουν στο εξωτερικό, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά μαθηματικά, πάρα πολύ καλά φυσική, τουλάχιστον στις δικές μας επιστήμες, έτσι. Πάρα πολύ καλή χημεία, πληροφορική, είναι από τους καλύτερους. Πώς γίνεται να είναι από τους καλύτερους εφόσον δεν παρέχεται αυτή η ποιότητα της εκπαίδευσης και στις τρεις βαθμίδες? Μόνοι μας βγάζουμε τα μάτια μας μια ζωή σε αυτή τη χώρα. Άρα λέτε ότι παρέχεται. Μια χαρά παιδεία παρέχεται. Μια χαρά παιδεία παρέχεται. Όσον αφορά την ποιότητα. Ναι. Τώρα εντάξει. Πού είναι το πρόβλημα? Η ελλείψη είναι ότι δεν έχουμε τόσους δασκάλους που θα έπρεπε να έχουμε. Εκεί ναι, ρίχνεις την ποιότητα. Όταν για παράδειγμα θα πρέπει στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση να έχεις 5.000 δασκάλους και λόγω της κρίσης έχεις 3.000. Ναι, εκεί ναι. Και αυτό δεν έχει επιπτώσεις στην εκπαίδευση που παρέχεται στον μαθητή και στον αγώνα? Σαφώς έχει, αλλά ξέρετε να σας πω κάτι, είναι κάτι που δεν μπορεί να πολεμήσει κανείς
στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, εδώ και 4.000 χρόνια, οι Έλληνες έχουν περάσει πάρα πολλά πράγματα και πολλές δύσκολες καταστάσεις. Πάντοτε επιβιώνουμε λόγω του πατριωτισμού. Και εκεί οι δάσκαλοι κάνουν υπερπροσπάθεια. Και οι καθηγητές στα λύκεια και στα γυμνάσια, υπερπροσπάθεια. Οι καθηγητές στα πανεπιστήμια και στα ΤΕΗ, υπερπροσπάθεια. Διπλάσιο χρόνο διδασκαλίες, project, το ένα, το άλλο. Το έχουμε αυτό στη χώρα μας. Ξέρετε, εγώ το έχω πει πολλές φορές ότι αν άλλη χώρα στην Ευρώπη είχε τέτοια οικονομική κρίση, θα έχει διαλυθεί. Αυτό που κυριαρχεί όμως μια γενική αλήθεια, ασχέτως αν ανταποκρίνεται ή όχι, είναι ότι οι δάσκαλοι. Όχι, δεν έχουμε προβλήματα. Ναι, οι δάσκαλοι μας έχουν έναν οχαδερφισμό. Αυτό θα ακούσει, αυτή είναι η κρατούσα αντίληψη. Αυτό το έχουμε σαν φιλή. Το έχουμε σαν φιλή από τα αρχαία χρόνια, δεν το έχουμε τώρα. Είμαστε οι μοναδικοί φίλοι που έχουμε βγάλει. Γεννήσαμε τα μαθηματικά, τη φυσική, τη φιλοσοφία, την ιατρική, ό,τι θέλετε, και όλους αυτούς τους πήραμε φυλακή. Ή τους δώσαμε κόνιο. Τον Κολοκοτρώνη τον βάλαμε φυλακή, ας πούμε. Το έχουμε σαν φιλή αυτό. Μην το ψάχνετε τώρα. Χιλιάδες χρόνια αυτό το πράγμα του Έλληνα. Και θα λέγατε κιόλας ο φθόνος, αυτό που έλεγε ο Μακαριστός Χριστόδουλος, να ψηφίσει κάτι κατά του γείτονα. Δεν θέλω να γίνω εγώ σαν τον άλλον καλός. Αυτό το έχουμε χρόνια. Θέλουμε αλλαγή νοοτροπίας. Μόνο αυτό μας πειράζει στη χώρα μας, κύριε Σπιτσέρη. Η αλλαγή νοοτροπίας. Να δω εγώ το γιο του κυρίου. Συγγνώμη. Αν αλλάξει εδώ και 4.000 χρόνια, γιατί να αλλάξει τώρα. Κάποια στιγμή σε φέρνει η ανάγκη. Πώς άλλαξε ο Έλληνας που έλεγε ότι δεν μου φτάνουν 5.000 ευρώ να ζήσω το μήνα και τώρα ζει με 500. Κάποια στιγμή η ανάγκη της επιβίωσης θα μας φέρει στο σημείο να λέω εγώ ότι στο δικό μου το παιδί, κοίταξε το παιδί του κυρίου Σπιτσέρη πόσο έχει προχωρήσει και έγινε ένας φοβερός επαγγελματίας, επιχειρηματίας, επιστήμονας, να γίνεις κι εσύ έτσι. Όχι πώς θα καταστρέψω το παιδί του κυρίου Σπιτσέρη, επειδή το δικό μου δεν μπόρεσε να γίνει. Να μάθουμε στα παιδιά μας να θαυμάζουν το καλύτερο, όχι πώς θα καταστρέψουν το καλύτερο επειδή δεν μπόρεσαν αυτά να το φτάσουν. Αυτό είναι παιδεία. Είμαστε. Αυτό είναι παιδεία. Δεν είναι να μάθεις 3 εξισώσεις παραπάνω. Αυτό είναι η παιδεία. Ωραία, και ξέρεις και 10 εξισώσεις παραπάνω και τι έγινε. Παιδεία είναι να μπορείς να αναπτύξεις τον τόπο σου σωστά και δημιουργικά, όχι πώς θα καταστρέψεις. Και ο Έλληνας το έχει μέσα του πώς θα καταστρέψει, δυστυχώς. Όχι τώρα, χιλιάδες χρόνια σας λέω. Αλλά κάποια στιγμή θα αναγκαστούμε. Και όταν αναγκάζεται ο Έλληνας, ξέρετε, να μπει σε λούκια, μεγαλουργεί. Γιατί μεγαλουργούν οι Έλληνες όταν είναι στο εξωτερικό? Γιατί ξέρει ότι δεν πρέπει να περάσει το κόκκινο. Σε ένα άλλο περιβάλλον. Ξέρει ότι δεν πρέπει να περάσει το κόκκινο. Υπάρχει κανόνας. Εδώ θα πάω το σβήσω. Ξέρει, θα βρω άκρη να το σβήσω επιτέλους. Εκεί δεν το σβήνεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρουν το αυτοκίνητο. Και μεγαλουργεί. Αυτό πρέπει να φέρουμε. Αυτό είναι παιδεία. Πρέπει να βάλουμε. Θυμάμαι κάποια στιγμή τον Ντεγκόλ, νομίζω, είπε στον Καραμαλή: πρέπει να βγάλει ένα νόμο που υποχρεώνει τους Έλληνες να εφαρμόζουν τους νόμους. Αυτό είναι παιδεία. Δεν είναι παιδεία το να μάθει ο δάσκαλος να κάνει καλύτερο μάθημα στη γεωγραφία στο σχολείο και να μάθουν τα παιδιά 5 ποτάμια παραπάνω. Κύριε Βατέκα. Αυτό είναι στρέβλωση. Πέραν της ιδιότητας του ακαδημαϊκού δασκάλου, είστε και ένας άνθρωπος ο οποίος ζει και βιώνει στο πετσί του τις συνέπειες αυτής της κρίσης. Συνάμα έχετε και είστε και υποχρεωμένος διαρκώς να επιμορφώνεστε, να μαθαίνετε, να... Έχετε λόγους να είστε αισιόδοξος ότι θα τον περάσουμε τον κάβο? Εγώ είμαι φύση αισιόδοξος. Αλλά σας είπα αυτό. Ξέρω που... και άλλους φύση αισιόδοξους. Πω... Ποια δεν είναι τόσο αισιόδοξη? Εγώ δεν το πάω έτσι. Το πάω όπως σας είπα πιο μπροστά. Ότι πιστεύω στην ελληνική φυλή. Πιστεύω στο ελληνικό, στην ελληνική φευρετικότητα, στην ελληνική δυναμική. Ξέρετε, στις 25 του μηνός Μαΐου τώρα, για 5 μέρες θα πάω τους μεταπτυχιακούς φοιτητές μου, όπως τους πάω κάθε χρόνο, στο ΣΕΡΝ για να τους κάνουν μαθήματα εκεί για 4 μέρες και παίρνουν και πιστοποιητικό. Και μου λένε από το ΣΕΡΝ ότι μακάρι να έρχονται Έλληνες ερευνητές, Έλληνες βιοτέχνες εδώ να συνεργαζόμαστε, ακόμη και εργάτες. Μου έλεγε ο κύριος Γαζής, ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στο ΣΕΡΝ,
ότι δεν μπορείς να φανταστείς, μου λέει, τον τελευταίο καιρό πόσες οικογένειες Ελλήνων, τεχνικών ηλεκτρολόγων, υδραυλικών, μαραγκών, έχουν πιάσει δουλειά, τους έχουμε προτείνει στο ΣΕΡΝ και έχουν πιάσει δουλειά και έχουν εκτοπίσει τους αντίστοιχους υδραυλικούς, ξέρω εγώ, των Γερμανών, των Άγγλων. Γιατί στέλνεις, λέει, τον Έλλην, τον Γερμανό να φτιάξει τη βρύση που τρέχει, φτιάχνει τη βρύση ενώ βλέπει την σωλήνα σπασμένη παρακάτω. Α, μου είπαν αυτό να κάνω. Αυτό κάνω. Ο Έλληνας θα το φτιάξει όλο. Και τους έχουν αγαπήσει. Είναι φοβεροί τεχνίτες και έχουν πρωτοβουλία. Γι' αυτό δεν φοβάμαι. Γιατί ο Έλληνας θα βρει τη λύση. Θα βρει την άκρη. Το μόνο που φοβάμαι είναι μην τη βρει δια της πλαγίας οδού πάλι. Δηλαδή, όχι σωστά. Και ξαναδημιουργήσουμε το πρόβλημα για τις επόμενες γενιές, για μια κρίση μετά από. Εφόσον αντιπαρέλθουμε την κρίση και δημιουργήσουμε μια κρίση για τα επόμενα 100 χρόνια. Να έχει υποθεί ξανά και ξανά ότι αν ξαφνικά σβήνονταν πάρα αυτά όλο το δημόσιο χρέος. Το ξαναδημιουργούσαμε. Με αυτή την νοοτροπία που έχουμε, θα το δημιουργούσαμε σε 5 χρόνια. Χρόνο... Σε χρόνο μηδέν. Να, αυτό είναι που λέω. Αυτό μας λείπει, είναι η νοοτροπία. Να πούμε ότι αγαπάμε τη χώρα μας, ότι θα προσπαθήσουμε σωστά. Όταν βλέπεις ότι σε μια τέτοια εποχή όπου υπάρχει φοβερή, βλέπεις παιδιά που λιποθυμάνε στα σχολεία που δεν έχουν να φάνε. Βλέπεις τέτοια πράγματα και πάλι η νοοτροπία μας εκεί. Πώς θα πιάσουμε τη σειρά να μπούμε μπροστά από την ουρά, πώς θα. Κάποια στιγμή δεν πρέπει. Δεν την αγαπάμε αυτή τη χώρα ή την αγαπάμε με ένα δικό μας ιδιότυπο τρόπο. Με ένα δικό μας ιδιότυπο τρόπο. Την αγαπάμε. Διότι ο Έλληνας, αν του πεις αύριο, κοίταξε να δεις, γίνεται πόλεμος. Θα τα παρατήσει όλα και θα πάει να τον σκίσει τον επόμενο τον εχθρό. Αλλά το θέμα είναι πώς τον μαζεύεις. Δηλαδή πρέπει να φτάσει δηλαδή στο. Πριν τον κρεμό. Στο να πέφτει. Παρέκει, να πέφτει. Ναι. Δεν σκέφτεται πιο μπροστά να το αποφύγει. Να πει, να μην φτάσω σε πόλεμο, να μην φτάσω στην καταστροφή. Μόλις φτάσει, θα βρει τον τρόπο να επανέλθει. Αλλά γιατί να πρέπει να φτάνουμε κάθε φορά να πέφτουμε στον κρεμό μέσα για να αρχίσουμε να σκαρφαλώνουμε πάλι. Συνολικότερα, σε ό,τι αφορά την κατάσταση σε αυτό το παγκόσμιο χωριό, αλλά και στο ευρωπαϊκό χωριό, έχετε λόγους να είστε αισιόδοξος, διότι υπάρχει μία κρίση πέραν των ιδιωτικών, ναι, και των ιδιαιτεροτήτων της ελληνικής κρίσης. Υπάρχει ένα παγκόσμιο ζήτημα και ένα πανευρωπαϊκό ζήτημα. Εκεί δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος, διότι δεν ελέγχεται το σύστημα. Είναι τόσο, έχει τόσους βαθμούς επικινδυνότητας, που δεν μπορούν να το ελέγξουν ούτε αυτοί οι οποίοι το έχουν στα χέρια τους. Δεν μπορείς να ελέγξεις τα χρηματιστήρια. Αυτή τη στιγμή να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Αύριο το πρωί γίνεται ένα μπαμ στην Κίνα, θα καταρρεύσουν όλα τα χρηματιστήρια του κόσμου. Είναι πλέον ανεξέλεγκτο. Και δεν ξέρουμε τι μας συμβαίνει. Σήμερα διάβαζα πάλι ότι έχει μεγάλο πρόβλημα, ξεκινάει να έχει μεγάλο πρόβλημα η Αμερική, η Γερμανία. Μπορεί να λένε ότι έχουν λεφτά, αλλά. Να σας πω κάτι, λέμε ότι χρωστάμε τόσα, το έχετε διαβάσει κι εσείς. Πού είναι όλο αυτό το χρέος, δεν υπάρχει σε χαρτονόμισμα. Είναι λογιστικό, είναι στα χρηματιστήρια. Ξαφνικά η δική σας περιουσία σαν σέντερ, σήμερα έχει ένα ευρώ, αύριο μπορεί να έχει 1000, επειδή θα καταφέρετε να κλείσετε μια συνέντευξη με τον Ομπάμα. Και την επόμενη μέρα... Θα έχει 2 ευρώ, γιατί τέλειωσε η συνέντευξη, προβλήθηκε. Δεν λοιπόν, σημαίνει ότι χάθηκαν τα 9. Δεν ελέγχεις κάτι. Δεν έχεις κάτι σταθερό να πατήσεις. Είναι κινούμενοι άμα όλο το χρηματοπιστωτικό σύστημα σε όλο τον κόσμο. Και δεν ξέρεις πού θα πάει αυτό. Δεν ξέρεις, δεν το ελέγχεις. Και όπως μου έλεγε και ένας φίλος μου, ο οποίος είναι και χρηματιστής στη Νέα Υόρκη, Έλληνας, δεν το ελέγχουμε καν. Κάθε μέρα που πηγαίνω, μου λέει, στην Wall Street, δεν ξέρω τι θα προκύψει. Δεν μπορώ να έχω κάποια έτσι. Για 2-3 μέρες, μόνο την επόμενη και βλέπουμε. Δεν ξέρω τι μπορεί να σου κάτσει, μου λέει. Είναι ένα ανεξέλεκτο πλέον. Βάζοντας επίσης και τον υπερπληθυσμό της γης. Έτσι, να μην το ξεχνάμε αυτό. Έχει να γίνει πόλεμος 70 χρόνια παγκόσμιος. Ο πληθυσμός της γης έχει αυξηθεί, έφτασε κοινά στα 3 δις. Να πει ότι οι ασφίλου μου περπατώντα να έρθουν, δεν χρειάζεται. Δεν προλαβαίνουμε να του σκοτώσουμε. Δεν θα χωράμε ούτε όρθιοι. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα τα οποία δεν τα ελέγχουμε. Δεν τα ελέγχει κανείς. Λοιπόν, μόνο ο Θεός τα ελέγχει αυτά τώρα πλέον. Σε επίπεδο Ευρώπης, βλέπετε να γίνεται κάποια στιγμή, βλέπετε κάποια στιγμή να αντιλαμβάνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι
κάπως αλλού, πρέπει να αλλάξει έστω και για λίγο ρότα. Να σας πω, εκεί πιστεύω ότι κάποια στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ξυπνήσει. Πάντοτε ξυπνήσει. Θα ξυπνήσει ή θα διαλυθεί. Δεν νομίζω. Γιατί, νομίζω. Γιατί υπάρχουν και αυτά, υπάρχει ναι, το σενάριο της διάλυσης. Υπάρχει το σενάριο της διάλυσης, βεβαίως. Αλλά δεν νομίζω, γιατί έχει μια ιστορία. Η Ευρώπη δεν είναι όπως η Αμερική. Η Αμερική, για παράδειγμα, είναι ένα μοσαϊκό από όλο τον κόσμο. Η Ευρώπη είναι η Ιερέα Ήπειρος, έχει άλλες παραδόσεις, άλλα ήθη, άλλα έθιμα. Κρατάει κάπως πιο παραδοσιακά. Μην βλέπετε τώρα ότι έχει μπει στη ρότα της παγκοσμιοποίησης κλπ. Κάποια στιγμή όμως, όταν θα φτάσει στα άκρα, οι Ευρωπαίοι πάντοτε ήταν εκείνοι που δίνανε τις κατευθυντήριες γραμμές. Τις δώσαν και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Ακριβώς. Και έγινε χαμός. Πιστεύω λοιπόν. Τις δώσαν πιστεύοντας στο φασισμό και στα ολοκληρωτικά. Ναι, αλλά. Να σου πω, ναι, αλλά από εκεί ξεκινάει, από την Ευρώπη, δεν ξεκινάει τίποτα από την Αμερική. Ναι. Έτσι. Βεβαίως. Ούτε το καλό, ούτε το κακό. Βεβαίως. Από εδώ ξεκινάει, από την Ευρώπη. Τώρα είμαστε στο κακό. Ελπίζω να έρθει το καλό. Δεν ξέρω. Κανείς δεν ξέρει. Πρέπει να είναι μάντης. Αλλά ας ελπίσουμε ότι θα έρθει το καλό. Ας ελπίσουμε ότι θα έρθει το κακό. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την συζήτηση. Ας ευχηθούμε το καλύτερο στο μέλλον και για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκης. Και πρώτα απ' όλα για την πατρίδα μας. Και για την πατρίδα και για αυτή την ελληνική γωνιά, αλλά συνολικότερα για τον κόσμο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Το συμπέρασμα από αυτή τη συνέντευξη με τον Δημήτρη Παντέκα, τον αναπληρωτή πρόεδρο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, είναι ότι ελπίδα υπάρχει. Ελπίδα υπάρχει και για το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το οποίο, στηριζόμενο στα μετρατυχιακά και στο ερευνητικό του έργο, μπορεί, έχει κάθε λόγο να την ταινίζει το μέλλον με αισιοδοξία, αλλά ελπίδα υπάρχει και σε αυτή τη χώρα. Σύμφωνα με τον κύριο Παντέκα, το πρόβλημα είναι και η λύση. Το πρόβλημα είναι η νοοτροπία του νεοέλληνα. Η λύση είναι ένα άλλο χαρακτηριστικό του νεοέλληνα. Η εφευρετικότητά του. Μια εφευρετικότητα που του επέτρεψε να επιβιώνει παρά το γεγονός ότι αυτή η κρίση συνεχίζει να μαστίζει αυτή τη χώρα τόσα χρόνια. Το μυστικό, σύμφωνα με τον κύριο Παντέκα, είναι η εφευρετικότητά μας και είναι αυτό το στοιχείο που θα μας δώσει τη δυνατότητα να ξεπεράσουμε την κρίση οριστικά. Σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσουμε πολύ που επιλέξατε για άλλη μια φορά το Σέντερ και την εκπομπή επί της ουσίας για την ενημέρωσή σας και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την άλλη Τρίτη στις 10 το βράδυ. Μέχρι τότε να είστε καλά.